λίγο χρόνο να πω κάτι σε σχέση με τη σημερινή επέτειο που σας άκουσα και εσείς και εσάς να τη σχολιάζετε. Επειδή η σημερινή επέτειος είναι πάρα πολύ σημαντική για τη σύγχρονη ιστορία μας, διότι τις μέρες προηγήθηκαν της εισβολής του τάγκ στο Πολυτεχνείο, είχαμε την εξέγερση του λαού και της κοινωνίας μας και της νεολαίας μας πάνω απ' όλα κατά του δικτατορικού καθεστώτος, το οποίο θυμίζω έκλεισε το κοινοβούλιο και επέβαλε ένα καθεστώς ανελευθερίας και λογοκρισίας. Και πηγαίνει αυτή η επέτειος, έρχεται και στέκεται δίπλα σε άλλες επαιτίους της ιστορίας μας, αλλά και σε επαιτίους του αντιδικτατορικού αγώνα, όπως ήταν τα γεγονότα της Νομικής, το κίνημα του Ναυτικού, η απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα από τον Αλέκο Παναγούλη. Θέλω να σημειώσω το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντηρήσουμε την εθνική μας μνήμη και να μην χρησιμοποιούμε τις επαιτίους μας για να τις συνδέσουμε με πρόσκαιρα, με συγκυριακά γεγονότα. Διότι έχουμε φτάσει στο σημείο και τα έχουμε ξαναπεί, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται, κύριε Παπαδάκη, και κάθε φορά σε επαιτίους τα λέμε. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 21 Απριλίου, 24 Ιουλίου, 17 Νοέμβρη, όλα συνδέονται από την αντιπολίτευση με το μνημόνιο. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνδέουμε και να συγκρίνουμε τη Χούντα με το μνημόνιο, διότι έτσι τα μπερδεύουμε αυτά και μπερδεύουμε και τη δημοκρατία με την ασυδοσία. Δεν έγιναν αυτοί οι αγώνες εν όψη της χρησιμοποίησής τους από την αντιπολίτευση, από κόμματα, εν πάση περιπτώσει, για να λύσουν το υπαρξιακό τους πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω να πω σε ανακοινώσεις. Ξέρετε, θα φτάσουμε. Όχι, δεν πάω σε ανακοινώσεις. Όχι, αλλά θα φτάσουμε όμως. Ορισμένα από τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, επειδή και οι δυο είμαστε της γενιάς του Πολυτεχνείου, εγώ μεγαλύτερος, εσείς μικρότεροι. Ορισμένα τα συνθήματα. Κύριε Παπαδάκη. Έτσι, γιατί θα είχαμε δράματα. Βεβαίως, το περιμένω. Θα με πέρασε τηλέφωνο, ήμουν για σου, εσύ. Δεν είμαι εσύ, εγώ. Όντως είναι μικρότερη. Ορισμένα τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, και τώρα θα μιλήσω στον ελληνικό αγαπητή Σοφία, δεν έχουν εκπληρωθεί στις μέρες μας. Όταν πεινάει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, όταν η παιδεία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, από το σύνθημα ψωμί, παιδεία. Και όταν κάποιοι αισθάνονται ότι δεν μπορούν ελεύθερα να διακινήσουν τις ιδέες τους. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι στις μέρες μας έχει. Ελευθερία, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Διότι περάσαμε μία μεταπολίτευση 40 χρόνων, όπου είχαμε ευημερία. Έτσι δεν είναι. Τώρα αυτή έτσι είναι μια πρόσκαιρη οικονομική συγκυρία. Και το θέμα, ας πούμε, της φτώχειας ή της πείνας το αντιμετωπίζουμε πάλι με την αλληλεγγύη και την προσπάθεια, διότι με κραυγές αν αποκαλυφθούν πράγματα, κυρία Βούλτευση, αν αποκαλυφθούν πράγματα όπου θα μας κάνουν όλους να τριχιάζουμε για την διακίνηση μαύρου χρήματος. Για. Αυτό σας λέω. Και από πάνω να λέμε ότι ξέρετε κάτι, ελληνικέ λαέ, ζούσες με την ψευδέστηση της ευδαιμονίας. Την οποία δεν την έλεγα εγώ. Άλλοι ζούσανε. Δεν την έλεγα. Δηλαδή δεν έλεγα στον Νικολάο ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μας έλεγαν ότι δεν έχουμε πρόβλημα, κυρία Βούλτευση. Μα συμφωνώ μαζί σας. Απλώς θέλω να σημειώσω ότι αν συνεχίσουμε έτσι, θα λύνουμε μεν ίσως πρόσκαιρα το υπαρξιακό πρόβλημα κάποιων, αλλά θα ξεχάσουμε και τι γιορτάζουμε κάθε φορά. Βεβαίως. Δηλαδή, να έρθω όμως τώρα στην επικαιρότητα. Όταν, ας πούμε, υπάρχει σύνθημα «Χούντα δεν γνωρίσαμε ούτε δημοκρατία», σημαίνει ότι κάποιοι δεν ξέρουν να εκτιμήσουν τα αγαθά της δημοκρατίας. Διότι στη Χούντα δεν μπορούσαμε ούτε να διαδηλώσουμε, ούτε να κάνουμε απεργία, ούτε να κάνουμε καταλήψεις στις πανεπιστημιακές σχολές. Κάποιοι το έκαναν. Η νόμιμη κατάληψη του Πολυτεχνείου σκοπό είχε την πτώση της δικτατορίας. Δεν είχε να ανέβει ένα κόμμα συγκεκριμένο στην κυβέρνηση. Και ήταν ομόψυχα ο ελληνικός λαός. Κινήθηκε ομόψυχα στον αγώνα του κατά της δικτατορίας. Και χρειάζεται αυτές οι γιορτές να μας ενώνουν, όχι να μας χωρίζουν.